Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για να προετοιμάσουν αυτή την παράσταση με τα παιδικά τραγούδια που είχα γράψει παλαιότερα, τα οποία ξεκινάνε από το 1995. Θέλω να σημειώσω ότι δεν τα ονομάζω παιδικά τραγούδια, αλλά τα ονομάζω τραγούδια για παιδιά πάσης ηλικίας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν χαίρομαι ιδιαιτέρως που συγκινούν τον παιδικό κόσμο, χαίρομαι ιδιαιτέρως που φτάνω ως την Πτολεμαΐδα για να παραστώ σε μία τέτοια παράσταση συναυλία με την παιδική χοροδία του νέου Οδείου, η οποία έχει ετοιμάσει και την ορχήστρα, βέβαια, την ορχήστρα που θα συνοδεύσει αυτά τα τραγούδια, που αποτελείται και από μαθητές του νέου Οδείου, πέρα από τους καθηγητές τους. Λοιπόν, αυτή η προετοιμασία με συγκινεί αφάνταστα, γιατί πέρα από το ότι επιλέγει το Οδείο αυτό, επιλέγει δικά μου τραγούδια, είναι η κυρία Παπαδοπούλου και ο κύριος Τσούλιεφ, οι οποίοι πρωτοστάτησαν και δούλεψαν επάνω σε αυτό, μαζί με τα παιδιά, μαζί με τους μουσικούς, είναι κάτι που δεν με αφήνει αδιάφορο, απέναντίας με συγκινεί βαθύτατα και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Τσούιεφ, είμαι υπεύθυνος του Οδείου Πτολεμαΐδας. Σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, το Οδείο μας παρουσιάζει στο κοινό της πόλης μια πλούσια μουσική παράσταση με τίτλο «Χάρτινο καράβι» του μουσικοσυνθέτη Νότι Μαυρουδή. Είπα πλούσια και έτσι θεωρώ, είναι ένα έργο γραμμένο με πάρα πολύ ταλέντο. Τα τραγούδια τα αγαπήσανε όλα τα παιδιά και γι' αυτό και η προετοιμασία μας ήταν πολύ ευχάριστη, γιατί σε όλους άρεσε αυτό που κάναμε. Πιστεύω ότι η χοροδία μας έφτασε στο σημείο να μπορεί να τα πει καλά, όπως και η ορχήστρα, και μας τιμάει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο κύριος Μαυρουδής δέχτηκε την πρόσκλησή μας και βρίσκεται σήμερα στην Πτολεμαΐδα και θα βρίσκεται και στην αυριανή παράσταση, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε σε αυτές τις παραστάσεις κοντά μας. Ελπίζουμε ότι όλος ο κόσμος θα απολαύσει αυτά τα φοβερά τραγούδια και θα περάσει καλά στις συναυλίες μας. Μαυρουδή, κύριοι βουλευτές, κύριοι αντιδήμαρχοι, δημοτική σύμβουλη, κυρία Διευθύντρια, εκπρόσωποι διάφορων φορέων, κυρίες και κύριοι, γονείς των παιδιών, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση του νέου Οδείου Πτολεμαΐδας. Πρέπει να πω ότι μάλλον σήμερα είναι η πιο μεγάλη μέρα για το Οδείο μας, για την μικρή μας ιστορία που μετράει μόλις 3 χρόνια. Είναι η πιο μεγάλη μέρα, γιατί θα παρουσιάσουμε στο κοινό της Πτολεμαΐδας κάποια τραγούδια τα οποία τα αγαπήσαμε εμείς και είμαι σίγουρος ότι θα τα αγαπήσετε κι εσείς. Είναι ένας κύκλος τραγουδιών με τίτλο «Χάρτινο καράβι» του μουσικοσυνθέτη Νότι Μαυρουδή. Θέλω να σας πω 2 πράγματα για όλη την πορεία του έργου και για την τραγουδία, για το Οδείο μας. Για μένα προσωπικά, σήμερα πραγματοποιείται ένα όνειρο, το οποίο το είχα εδώ και κάποια χρόνια. Ήθελα να ανεβάσουμε αυτό το έργο, να έχουμε δυνατότητα να φτιαχτεί τέτοια χοροδία και τέτοια ορχήστρα, η οποία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δυσκολίες των συγκεκριμένων κομματιών και να τα παρουσιάσει. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στην ετήσια συναυλία του νέου Οδείου Πτολεμαΐδας. Η συναυλία αυτή είναι το επιστέρασμα των προσπάθειών των παιδιών και του διδακτικού προσωπικού του Οδείου μας.
Μια σχολική χρονιά γεμάτη μόχθο, προσπάθεια και δημιουργία πέρασε και θέλουμε να κοινωνήσουμε μαζί σας το αποτέλεσμα των προσπάθειών μας. Η φετινή μουσική εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο μεγάλο μας συνθέτη Νότι Μαυροδί, που έχουμε τη τιμή να είναι μαζί μας απόψε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια για τον Νότι Μαυροδί, γιατί τα έργα του μιλάνε από μόνα τους. Είμαστε αμήχανοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους για την προσέλευση. Ευχαριστώ τους γονείς των παιδιών, που γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι μια ταλαιπωρία να τα πηγαίνουν στις πρόβες, να τα πηγαίνουν στο οδείο, να τα πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι δούλεψαν για να προετοιμαστεί αυτή η εκδήλωση. Δεν είναι ένας και δύο. Θέλω να ευχαριστήσω προφανώς τον κύριο Τσούγεφ και την κυρία Παπαδοπούλου για την ευγενή τους φιλοξενία και για τη σκέψη τους, για τη σκέψη τους να καλέσουν εμένα και να αφιερώσουν αυτή την συναυλία στα τραγούδια μου.